Λένε, και το ότι βεβαίως βρίσκεται πίσω σας, βλέπει την πλάτη σας η Χρυσή Αυγή. Και αυτό είναι αυτό πάρα πρέπει πολύ να σημαντικό. Το επισημάνουμε. Αυτό γιατί είναι πάρα πολύ δεν σημαντικό. Είναι μόνο νίκη για το Κομμουνιστικό Κόμμα, αυτό είναι αυτή η εξέλιξη. Είναι νίκη για τη δημοκρατία, πρώτα απ' όλα. Μα το ζήτημα είναι ότι αυτό πρέπει να συνεχιστεί. Σταθερότητα και σε αυτό το ζήτημα είχε μόνο το ΚΚΕ τις πολιτικές δυνάμεις. Η πάλι που έδωσε ενάντια στο φασισμό την ακροδεξιά, αυτό το δολοφονικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής, ήταν ουσιαστικά την έδωσε. Μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή ουσιαστικά μόνο του και έτσι καθαρά το ΚΚΕ μόνο από όλα τα πολιτικά κόμματα. Και βεβαίως αυτό το κατανόησε ο ελληνικός λαός, όμως όχι πάλι και στην ολότητά του. Γιατί μπορεί να μην βγει και ναζιστικό μόρφωμα, όμως διαχύθηκαν διάφοροι ψήφοι εργαζομένων, λαϊκών ανθρώπων, πιθανόν και κάποιων νέων ανθρώπων, σε άλλα τέτοια ακροδεξιά σχήματα που μπορεί κόμματα, να μην είναι ναζιστικά, ναι. Να μην είναι ναζιστικά κόμματα όπως είναι της ελληνικής λύσης, όμως είναι ακροδεξιά, εθνικιστικά, ρατσιστικά κόμματα. Είχαμε απ' την άλλη όμως